Εγώ έχω μια σελίδα ερωτήσεις εδώ, για να ξέρεις. Αυτό που ήθελα εκπρότης είναι να μου πείτε αν αυτό το mini webinar για τα ιατρικά θέματα, αν όντως πέτυχε το στόχο του και αν απάντησε σε βασικά ερωτήματα που είχατε σε σχέση με τη φωνή. Ήταν Άρα. Καλύτερο από ό,τι το περίμενε. Απάντησε και άνοιξε καινούρια. Το θέμα είναι ότι άνοιξε πληγές τώρα, κατάλαβες. Ναι. Αλλά απάντησε και σε πληγές, απάντησε, έκλεισε. Απάντησε, ναι. Νομίζω ότι εξήγησε κάποια πράγματα έτσι σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα θέματα. Λίγο αυτό με την ανάλυση, την ιστολογική, είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να καταλάβουμε τον μηχανισμό που υποστηρίζει τις κάποιες παθήσεις των φωνητικών χορδών. Αλλά άνοιξε, δηλαδή, ξέρεις, τώρα μου ανοίγεται ένα τεράστιος κύκλος και που φυσικά είναι πιο ιατρικός, αλλά βλέπω ότι τελικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ θέλω να το μάθω και νομίζω ότι και για τους υπόλοιπους είχε εξίσου ενδιαφέρον. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Μας άνοιξες ένα καινούριο χώρο που θέλουμε να μάθουμε. Έτσι. Υπέροχα τότε με το καλό να συναντηθούμε στα επόμενα. Για πες, Εβίτα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όμως ο απλουστευμένος τρόπος, γιατί φορές πράγματα ιατρικά, δεν είμαστε εκεί ιατροί, είναι ο τρόπος που το είπατε για να το κατανοήσουμε. Αυτό είναι πιο σημαντικό, γιατί φορές δεν τα κατακούς, αλλά δεν τα επεξεργάζεσαι αρκετά όπως πρέπει και μπορεί να μείνεις με κενά. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ στην απλούστερη μορφή κατανόησης. Χαίρομαι πολύ. Ήταν αυτός και ο στόχος, Εβίτα. Ήταν ακριβώς αυτός ο οποίος στόχευα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Ας να το σταματήσω.